Εάν λοιπόν πούμε ότι ο Χριστόδουλος είναι παιδί της μαμάς και του μπαμπά, πρέπει να ξέρουμε πώς το κληρονόμησε ο Χριστόδουλος, αφού ούτε η μαμά ούτε ο μπαμπάς το έχει. Η αλήθεια είναι διαφορετική. Ο Χριστόδουλος έχει έλλειψη του ενζύμου G6PD. Άραγε, από πού το κληρονόμησε, η μαμά λέει ότι εγώ δεν έχω. Σωστά. Ελέγχθηκα. Ο μπαμπάς λέει ότι δεν έχει. Ελέγχθηκε κι αυτός. Άρα ο Χριστόδουλος από πού το κληρονόμησε. Εάν λοιπόν πούμε ότι ο Χριστόδουλος είναι παιδί της μαμάς και του μπαμπά, πρέπει να ξέρουμε πώς το κληρονόμησε ο Χριστόδουλος, αφού ούτε η μαμά ούτε ο μπαμπάς το έχει. Η αλήθεια είναι διαφορετική. Ο μπαμπάς έχει χρωμόσωμα Χ και Ψ. Η μαμά έχει δύο χρωμοσώματα. Χ και άλλο ένα Χ. Ο Χριστόδουλος έχει χρωμόσωμα Χ και Ψ. Το Ψ το πήρε από τον μπαμπά. Το Χ το πήρε από τη μαμά. Το ένζυμο G6PD κληρονομείται από ένα γονίδιο το οποίο είναι πάνω στο χρωμόσωμα Χ. Άρα, του μπαμπά δεν είναι, ή το χρωμόσωμα του μπαμπά είναι το χρωμόσωμα το Ψ. Ψ. Άρα δεν το πήρε από τον μπαμπά, το πήρε από τη μαμά. Άρα λοιπόν η μαμά το έχει. Η μαμά το έχει. Τότε αφού τη μετρήσαμε και οι μετρήσεις ήταν κανονικές. Σωστά. Πώς έγινε. Ο λόγος είναι ο εξής. Η μαμά έχει λοιπόν δύο χρωμοσώματα Χ. Άρα έχει δύο εργοστάσια που παράγουν αυτό το G6PD. Δύο εργοστάσια. Ένα καλό και ένα εργοστάσιο που δεν δουλεύει. Κληρονόμησε το εργοστάσιο που δεν δουλεύει. Άρα το καλό που έχει παράγει G6PD στη μαμά και το μετρήσαμε και ήταν φυσιολογικό. Ο Χριστόδουλος όμως του δώσε το εργοστάσιο που δεν δουλεύει και ο Χριστόδουλος δεν έχει G6PD. Άρα πάντα τα αγοράκια ουσιαστικά κληρονομούν αυτή την ανεπάρκεια από τη μαμά τους. Να το γνωρίζετε, ε?